Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 7.30 ακριβώς και τι λέτε να ταξιδέψουμε μέχρι τη Γερμανία, μέχρι το Αμβούργο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Κρήτης. Εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες αφιερωμένες στο σπουδαίο κριτικό, τον Νίκο Καζαντζάκη. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ευτυχία Σαβιολάκη Όλοφσον, είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, να μας πει για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες σημαντικές εκδηλώσεις. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, δική μας χαρά. Λοιπόν, οι μέρες κριτικού πολιτισμού αφιερωμένες στον Νίκο Καζαντζάκη ξεκίνησαν χθες, έτσι κυρία Σαβιολάκη? Μάλιστα, και με μεγάλη επιτυχία, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είχαμε χθες την πρώτη εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, όπου είχαμε ομιλητές τον κύριο Γιώργο Στασινάκη, ο οποίος βέβαια ήταν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, διότι δεν μπόρεσε να έρθει στο Αμβούργο για λόγους υγείας. Είχαμε δύο ομιλητές, γερμανούς ομιλητές, τον κύριο Μπάρτσουρ Χάρτα από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και τον Δόκτωρ Ζάιφερτ από το Πανεπιστήμιο της Τρίερ. Βεβαίως, να πω ότι οι εκδηλώσεις μας αυτές έγιναν σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και το Μουσείο Καζαντζάκη και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και με τη στήριξη και συνδιοργάνωση Περιφέρειας Κρήτης, και είχαμε βεβαίως τους χαιρετισμούς και του Περιφερειάρχη μας και του Γενικού Γραμματέα Απόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του κ. Χρυσουλάκη, με βιντεοσκοπημένα μηνύματα, όπως επίσης και των συνδιοργανωτών μας. Ουσιαστικά, πάρα πολλοί φορείς, κυρία Σαβιολάκη, έχετε ενώσει δυνάμεις για αυτές τις ξεχωριστές πραγματικά εκδηλώσεις για τον πολύ σπουδαίο Νίκο Καζαντζάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών, έτσι, από την γέννησή του. Ακριβώς. Σαφώς. Είναι και πολύ σημαντικό πραγματικά έτσι να έχουμε συνεργασίες. Μας κάνει πιο δυνατούς. Πρέπει να συνεργαζόμαστε σε όλα τις εκδηλώσεις μας, θεωρώ. Και πραγματικά 140 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου αυτού συγγραφέα, και είχαμε τα 40 χρόνια ο Μουσείου Καζαντζάκη και τα 35 χρόνια της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Πολύ σωστά. Τα συνδυάσαμε και κάναμε τις εκδηλώσεις αυτές. Ξεκινήσαμε, έπεται μία εκδήλωση τώρα στις 24 Νοεμβρίου. Α, πείτε μας λίγο, γιατί η διάρκεια των εκδηλώσεων συνεχίζεται και όλο το Νοέμβριο, έτσι? Βεβαίως, ήταν οι μέρες κριτικού πολιτισμού, είναι από 5 έως 25 Νοεμβρίου. Η επόμενη, πέρα από τις, εννοείται ότι θα γιορτάσουμε, γιατί είναι μέρες κριτικού πολιτισμού και ιστορίας, στις 12 του μήνα βεβαίως, και θα τελέσουμε την επιμνημόσυνη δέηση για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Το κάνουμε εννοείται κάθε χρόνο, όλοι οι σύλλογοι. Στις 24 Νοεμβρίου θα γίνει μία παράσταση, ένα μουσικοφιλολογικό δρόμενο για στοιχεία ιστορίας, με θέμα στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού στο έργο του Καζαντζάκη. Είναι του κυρίου Ιωάννη Τσιχλαράκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και πολιτισμολόγος. Και είχαμε ξανακάνει εκδηλώσεις μαζί του πάλι τις μέρες κριτικού πολιτισμού. Αυτό ήταν το 2019 στο Αμβούργο. Και είμαστε πραγματικά σίγουροι ότι θα έχει και αυτό μεγάλη επιτυχία και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στις 25 Νοεμβρίου... Εκεί βάζετε μουσική νότα πλέον στις εκδηλώσεις, σωστά? Βέβαια, στη χωροεσπερίδα μας, με το συγκρότημα του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και την τοπική ορχήστρα του Αλέξη Αβραμίδη. Στις εκδηλώσεις μας δεν έρχονται μόνο Κρήτες, έρχονται και πολλοί φίλοι της Κρήτης, αλλά βεβαίως είναι καλό να ακούσουμε και μια άλλη μουσική, να ακούσουμε όλη την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας μας, Ελλάδας, και λαϊκά, γιατί όχι. Οπότε θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλους. Ουσιαστικά είναι μια χρυσή ευκαιρία για ένα καλό αντάμωμα έτσι, των απανταχού Κριτών, όχι μόνο στην Γερμανία, στην κεντρική Ευρώπη τουλάχιστον, έτσι, κυρία Σαβιολάκη? Ναι, βεβαίως. Έρχονται στις εκδηλώσεις μας και από άλλα μέρη. Από Μπίλεφελντ, από Ανόβερο και από Βερολίνο και από νοτιότερα, από ούτως ή άλλως από Λιούμπεκ και από Μπρέμι. Πραγματικά έρχονται από μακρινές περιοχές, γιατί είναι πολύ καλή ευκαιρία να ανταμώσουμε και να ακούσουμε την πολύ ωραία μουσική μας. Πείτε μας λίγο για την κριτική ομογένεια, έτσι, για την παρουσία της και στο Αμβούργο και στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη. Ναι, στη Γερμανία υπάρχουν 11 οργανωμένοι σύλλογοι Κριτών.
οι οποίοι τώρα έχουν καταφέρει να ανασκουμποθούν. Η πανδημία είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, αλλά τώρα σιγά σιγά όλοι έχουν αρχίσει και προγραμματίζουν κανονικά και κάνουν εκδηλώσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν μπορούσαμε να προγραμματίσουμε τίποτα μεγάλο, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τώρα τουλάχιστον μπορούμε να προγραμματίσουμε και έχουν αρχίσει έτσι να λειτουργούν κανονικά οι σύλλογοι. Mm-hmm. Εκτός Γερμανίας έχουμε οργανωμένο σύλλογο στο Βέλγιο. Θα παραστώ εγώ στις 2 του Δεκέμβρη σε εκδήλωση που θα γίνει στο Βέλγιο mm-hmm. για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Έχουμε στο Λουξεμβούργο, υπάρχει στη Δανία, οι Κρήτες της Ιταλίας δεν είναι ακόμα οργανωμένοι, αλλά προσπαθούν να κάνουν και εκεί σύλλογο. Έχουμε τους Κρήτες στο Λονδίνο, βεβαίως στην Κύπρο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν σύλλογο τώρα και στην Νορβηγία. Στην Ελβετία έχουμε σύλλογο. Αυτή είναι η Κρήτη της Ευρώπης που έχουν κάποιους οργανωμένους σύλλογους. Πείτε μας λίγο, ξένοι, οι Γερμανοί, οι υπόλοιποι κεντρικοευρωπαίοι, βορειοευρωπαίοι, πώς μας βλέπουν εμάς τους κριτικούς? Μας λατρεύουν, λατρεύουν την Κρήτη, το νησί μας. Τα επισκέπτονται, είναι ο πρώτος, πώς να το πω, ο πρώτος... για τον τουρισμό, η πρώτη επιλογή τους για τουρισμό στο νησί μας, η Κρήτη. Τους αρέσει πάρα πάρα πολύ, τη λατρεύουν, πηγαίνουν μάλιστα κάθε χρόνο πολλές φορές και στο ίδιο μέρος και λατρεύουν τη μουσική και έρχονται και στις επιδικές τους χορούς. Uh-huh. Ναι, μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ φιλικά. Μας αισθάνονται ότι έχουμε κρατήσει έτσι αρκετά έντονα και τα παραδοσιακά μας μάλλον στοιχεία εδώ οι κριτικοί. Ναι. Το αντιλαμβάνονται, σας έτσι. Το λένε αυτό? Το αντιλαμβάνονται και πάνω απ' όλα τη φιλοξενία μας και τη ζεστασιά μας. Ναι. Σωστά. Το αντιλαμβάνονται, ναι. Εσείς τώρα έχετε αναπτύξει μεγάλη δράση, η κριτική ομογένεια. Βοήθεια όταν χρειάζεστε από την ελληνική κυβέρνηση, από θεσμικούς φορείς έχετε, κυρία Σαββιολάκη? Κοίταξε, τους έχουμε δίπλα μας. Έχουμε την αιγίδα σε όλες τις εκδηλώσεις μας μέχρι τώρα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Βεβαίως η Περιφέρεια Κρήτης μας έχει βοηθήσει σε πολλές εκδηλώσεις μας και στην έκθεση που φέραμε στην Ευρώπη, την έκθεση του Ιστορικού Μουσείου της Κρήτης που είχε γίνει με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και τώρα σε αυτή την εκδήλωσή μας βοήθησε πάρα πολύ η Περιφέρεια. Είναι δίπλα μας. Είναι ωραίο, είναι ωραίο να το ακούμε αυτό. Καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις. Νομίζω η επιτυχία είναι σίγουρη, κυρία Σαββιολάκη. Μπράβο για το πολυσχηδές έτσι έργο και τη δυναμική παρουσία που έχει η Κρητική Ομογένεια και η Παγκριτική Ένωση και εσείς προσωπικά. Τα φιλιά μας εδώ από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, τα φιλιά μας στο όμορφο νησί μας. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.